Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο ενός σχετικά νεοσύστατου κόμματος που για πρώτη φορά μπαίνει στην Βουλή, μπήκε στην Βουλή με τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα στο Κόσμος FM. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι κόρη δύο πολύ γνωστών προσωπικότητων, του δικηγόρου και πολιτικού, πρώην Προέδρου του Συνασπισμού της Αριστεράς Νίκου Κωνσταντόπουλου και της Λίνας Αλεξίου, γνωστής δημοσιογράφου. Η ίδια είναι δικηγόρος, δικηγορεί στην Αθήνα αλλά και στη Νέα Υόρκη. Έχει σπουδές και στην Σορβόνη και στο Κολόμπια. Έχει υπηρετήσει στην Βουλή των Ελλήνων εκλεγόμενη για πρώτη φορά το 2012 με το ΣΥΡΙΖΑ και επανεξελέγει το 2015, πρώτη σε σταυρούς προτίμησης και τις δύο φορές. Και βέβαια το 2015 διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής μετά την υπογραφή των μνημονίων και την αποχώρηση της πτέρυγας που αντιτάχθηκε στο τρίτο μνημόνιο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, συνεργάστηκε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 με τον κύριο Λαφαζάνη και την Λαϊκή Ενότητα και αργότερα συνέστησε την πλεύση ελευθερίας. Στις εκλογές αυτές, όπως είπαμε, η πλεύση ελευθερίας μπήκε στην Βουλή. Καλησπέρα, καλημέρα από τη Νέα Υόρκη, καλησπέρα στην Ελλάδα και βεβαίως συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλή σας μέρα, κύριε Φίλιο, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Είμαι και πολύ συγκινημένη γιατί είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω σε ομογενειακό, ας το πούμε έτσι, σταθμό και αισθάνομαι ότι η πλεύση ελευθερία στα πρώτα της βήματα τα κοινοβουλευτικά υπηρέτησε ένα στόχο που ήταν πολύ υψηλός. Θέσαμε το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, το βάλαμε εμείς στις προγραμματικές δηλώσεις. Ουσιαστικά προσκαλέσαμε την κυβέρνηση να φέρει νομοθετική πρωτοβουλία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρθει το πρώτο νομοσχέδιο μετά τις εκλογές που ήταν μια οφειλόμενη ρύθμιση για να μπορούν οι συμπατριώτες μας, οι Έλληνες του εξωτερικού, να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας, εργασίας τους, από τον τόπο διαμονής τους, να μην υπάρχουν πια αυτά τα εμπόδια τα οποία απέκλεισαν την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων του εξωτερικού από τις εκλογές και να επανενώσουμε τους Έλληνες σε όλη την Ιφίλιο με την πατρίδα μας. Έχω κι εγώ, όπως ξέρετε, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχω κι εγώ περάσει 4 χρόνια της ζωής μου στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασα και πέρασα και, και τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και είμαι δικηγόρος και εκεί. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αγάπη των Ελλήνων του εξωτερικού για την πατρίδα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα εμπόδια που υπάρχουν και νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή αρχή αυτή για την οποία αισθάνομαι πολύ πολύ χαρούμενη. Βεβαίως το νομοσχέδιο αυτό σας διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, συγκεκριμένα το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που δεν ψήφισαν αυτή τη ρύθμιση. Επίσης, έχετε δηλώσει
σαφώς ότι θα ακολουθήσετε μια γραμμή που δεν μπαίνει στα στενά πλαίσια της διαχωριστικής γραμμής δεξιάς αριστεράς. Άλλωστε ένα από τα συνθήματά σας ήταν ούτε δεξιά ούτε αριστερά, κοιτάμε μπροστά. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το τι σημαίνει στην πράξη αυτό το σύνθημα, πέρα από το ότι το γεγονός ότι η κατάργηση των περιορισμών επικροτείται από τη μεγάλη πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειοψηφία θα έλεγα, των Ελλήνων του εξωτερικού. Και εδώ θα ήθελα να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι πρόκειται για διευκόλυνση ουσιαστικά Ελλήνων πολιτών να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από εκεί που διαμένουν, από το εξωτερικό. Δεν πρόκειται δηλαδή γενικά έτσι και συλλήβδιν για ψήφο στους αποδήμους, όπως το χαρακτήρισαν κάποιοι, μη γνωρίζοντας ίσως και τις πρόνοιες του νόμου. Σωστά. Κύριε Φίλιο, θα ξεκινήσω από το σύνθημά μας, το «Δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά». Είναι το σύνθημα που είχαμε και στις εκλογές του 2019 και με αυτό εμείς δεν αλλάζουμε τα συνθήματά μας, δεν αλλάζουμε τις θέσεις μας, δεν αλλάζουμε τις αρχές μας, γιατί ακριβώς θέλουμε να χτίσουμε ένα άλλο υπόδειγμα και να δώσουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα. Όταν στις προηγούμενες εκλογές δεν κατάφερε η πλεύση ελευθερίας να μπει στη Βουλή, μου είπανε άστο αυτό το σύνθημα, είναι αποτυχημένο. Λέω, με συγχωρείτε, αλλά τα συνθήματα και οι αρχές δεν αλλάζουν ανάλογα με το αν επιτύχουν ή αποτύχουν. Αν κάτι πρεσβεύεις, πρέπει να δώσεις στον κόσμο την δυνατότητα να το γνωρίσει και να το αγκαλιάσει. Όπως πράγματι έγινε, αυτό που εμείς αντιπροσωπεύουμε είναι μια προσπάθεια να ενώσουμε τους Έλληνες και όχι να τους χωρίσουμε με βάση τα παλιά πολιτικά στερεότυπα που έχουν χάσει και το περιεχόμενό τους. Εγώ δεν έκρυψα ποτέ φυσικά ότι είμαι ένας άνθρωπος αριστερός που εμφορούμε από αρχές οι οποίες έχουν την ρίζα τους στην αριστερά. Την ίδια ώρα όμως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και οι αρχές αυτές προδόθηκαν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δηλώνουν είτε αριστεροί είτε δεξιοί δεν είναι στα αλήθεια αυτό το οποίο δηλώνουν. Η ουσία είναι ότι η ελληνική κοινωνία έχει πάρα πολλά στοιχεία να την ενώνουν και είναι επιτακτική ανάγκη αυτά τα στοιχεία που μας ενώνουν να μπουν ως προτάγματα αντί να επιμένουμε στους διαχωρισμούς. Σε σχέση με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, ναι, έχετε δίκιο. Είναι ένα νομοσχέδιο που απλώς δίνει τη δυνατότητα σε όσους και όσες ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους. Και γι' αυτό και για εμάς αυτό είναι μόνο η αρχή. Το είπαμε ξεκάθαρα στην κυβέρνηση ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να επεκταθεί η αναγνώριση αυτού του δικαιώματος και σε άλλους Έλληνες και Ελληνίδες, σε όποιον και όποια έχει την ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο, να σταματήσουν να υπάρχουν αποκλεισμοί, γιατί το στοίχημά μας ακριβώς είναι να φέρουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πιο κοντά με την Ελλάδα και να ενώσουμε τους ανθρώπους. Η στάση που κράτησαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ για μένα είναι λυπηρή, είναι στον αντίποδα πραγματικά και των αγώνων της αριστεράς, γιατί η αριστερά διαχρονικά αγωνιζόταν για να αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα και ήταν τρομακτικό πραγματικά να ακούμε τώρα κόμματα της αριστεράς να ζητάνε να μην αλλοιωθεί, αυτό λέγανε, να μην αλλοιωθεί το εκλογικό σώμα. Τους ρώτησε ευθέως από ποιον θα αλλοιωθεί. Είναι ένα καθαρό σώμα που θα το αμαυρώσουν και θα το βρωμίσουν και θα το λερώσουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Πώς είναι δυνατόν η αριστερά να έχει τέτοιες προσεγγίσεις ή εκείνοι που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί να έχουν τέτοιες προσεγγίσεις. Και ακόμη τους ρώτησα, δεν θέλετε οι άνθρωποι που βρίσκονται στο εξωτερικό και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν μπορούν να πάρουν το αεροπλάνο με την οικογένειά τους και να έρθουν να ψηφίσουν. Δεν θέλετε να τους διευκολύνετε στην ψήφο τους, θέλετε να τους αποκλείσετε.
Νομίζω ότι αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσουν εκείνοι που καταψήφισαν το νομοσχέδιο. Η Πλεύση Ελευθερίας κράτησε πραγματικά, θεωρώ, μια πρωτοποριακή στάση. Νομίζω δεν έχει ξανά συμβεί το μικρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης να είναι εκείνο το οποίο υπαγορεύει το πρώτο νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή, και θα επιδιώξουμε τέτοια στάση να κρατήσουμε και σε αυτή την πρωτοπορία να βρισκόμαστε συνεχώς. Ναι, είναι χαρακτηριστικό ότι άσχετα αν το έκανε για λόγους πολιτικής τακτικής, ακόμα και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε τον επικοδομητικό σας ρόλο σε αυτό το νομοσχέδιο, κάνοντας μια αιχμή στον ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο, αλλά και στο ΚΚΕ. Να περάσουμε στα θέματα που αφορούν γενικότερα όλους τους Έλληνες. Βλέπουμε με πικρία τις τελευταίες μέρες να μένονται οι πυρκαγιές απ' άκρους άκρη στη χώρα, και το κράτος δεν λέμε να ολιγορεί, αλλά να φαίνεται ελλειμματικό στην αντιμετώπιση αυτών των πυρκαγιών που είχαν τραγικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στη Ρόδο και στη Νότια Εύβοια, αλλά και την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη του τραγικού δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς πιλότους και βέβαια άλλους τρεις συνανθρώπους που χάθηκαν στη διάρκεια των πυρκαγιών. Ένα σχόλιο για αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά έχει πληγώσει τους Έλληνες απ' άκρους άκρο της γης. Είναι, κύριε Φίλιο, ένα θέμα για το οποίο δεν έχω σταματήσει να κάνω παρεμβάσεις καθημερινά στη Βουλή, γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που θα υπερασπιστούμε τους πολίτες και εμείς είμαστε εκείνοι που ζητάμε καθημερινά εξηγήσεις και πράξεις από την κυβέρνηση. Ήσασταν πολύ ευγενείς στην περιγραφή της κατάστασης του κρατικού μηχανισμού. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αδιανόητα απαράδεκτη έλλειψη ετοιμότητας για αυτό που συμβαίνει, και όταν έχουμε ζήσει το 2021 την φοβερή καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια που αποτελεί εθνική καταστροφή, όταν έχουμε ζήσει το 2018 το Μάτι με 104 συνανθρώπους μας νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες και εκατοντάδες ψυχικά τραυματισμένους διαβίου, το 2007 τις πυρκαγιές στην Ηλία, όταν έχουμε όλα αυτά τα δράματα και όλες αυτές τις τραγωδίες που οι περισσότερες είναι και εγκλήματα, δεν νοείται να εμφανίζεται κάθε χρόνο ο κρατικός μηχανισμός και οι κυβερνήσεις σαν να είναι η πρώτη φορά, σαν να ευνηδιάζονται, σαν να προσπαθούν τώρα να βρουν λύσεις. Θα έπρεπε να υπάρχουν σχέδια τα οποία να εφαρμόζονται, θα έπρεπε να υπάρχει επαρκής εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό δεν συμβαίνει. Έκανα επανειλημμένες παρεμβάσεις και επανειλημμένες επίκαιρες ερωτήσεις στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας, και οι απαντήσεις που έλαβα από τον Υφυπουργό, τον κύριο Τουρνάη, είναι όλος διόλου αποκαλυπτικές, μια στάση η οποία πραγματικά εμβάλλει σε τεράστια ανησυχία και ανασφάλεια, διότι βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία επιχαίρει ότι είναι καλύτερη η κατάσταση από προηγούμενα χρόνια, ότι έχει δήθεν περισσότερο εξοπλισμό, ότι κάνει, ότι ράνει. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε στην ομιλία του, όταν δέχθηκε αυτή την κριτική από εμένα, ότι ναι, πράγματι θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα μέσα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αισθάνθηκα ότι υπήρχε ένα σημείο αυτοκριτικής. Αυτή η αυτοκριτική δεν φάνηκε να υιοθετείται από τους υπουργούς που ήρθαν στη Βουλή όλη τη βδομάδα, που με έναν τρόπο που έδειχνε απόσταση από τα πράγματα, επέμεναν ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Προσωπικά, έχοντας ζήσει στιγμή προς στιγμή την καταστροφή στη Βόρειο Εύβοια πρόπερση, όπου ήμουν εκεί και έβλεπα την απραξία, έχοντας ζήσει από κοντά από την επόμενη μέρα και μέχρι σήμερα
την κατάσταση στο μάτι δίπλα στους, στις οικογένειες, δίπλα στα θύματα, έχοντας ζήσει και αξιολογήσει το πώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν διαρκώς να αποσύουν τις ευθύνες τους, αισθάνομαι ότι θα πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ αυστηρά μέτρα και λογοδοσίας και απόδοσης ευθυνών. Και βεβαίως η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει από το 2021 ολοκληρωμένη πρόταση σε σχέση με την πολιτική προστασία, η οποία δεν μπορεί να είναι αυτό το οποίο παρατηρούμε, δηλαδή ελάχιστα μέσα απαρχαιωμένα, δεκαετιών είναι τα πυροσβεστικά μας μέσα, πυροσβέστες οι οποίοι προσλαμβάνονται ως εποχικοί και ζουν στην ανασφάλεια της ανεργίας την υπόλοιπη χρονιά, με ελάχιστα τεχνικά μέσα, με εξαρτήσεις οι οποίες είναι φθαρμένες, με απόλυτη έλλειψη πρόνοιας. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν, αλλά για να αλλάξουν χρειάζεται και πολιτική βούληση. Και αυτό το οποίο δυστυχώς διακρίνω είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Διότι αν υπήρχε πολιτική βούληση, όλα αυτά τα προβλήματα θα είχαν τουλάχιστον σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό αντιμετωπιστεί. Ανταυτού κάθε χρόνο ακούμε το «θα», τι θα γίνει την επόμενη φορά, και ακούμε την μόνιμη εποδό της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης που δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η κλιματική αλλαγή είναι φαινόμενο δεκαετιών, η κλιματική κρίση είναι φαινόμενο ετών. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να τοποθετείται λέγοντας ότι ήτανε πολλές οι πυρκαγιές και ήτανε πολλές σε μία μέρα οι πυρκαγιές. Είναι κάθε χρόνο πολλές οι πυρκαγιές, και αυτή είναι ακριβώς η δουλειά της κυβέρνησης, να σχεδιάσει και να προνοήσει πώς θα ανταποκριθεί. Να ολοκληρώσουμε με δίνοντάς σας τη δυνατότητα να απευθύνετε ένα χαιρετισμό προς τον ελληνισμό της Αμερικής μέσω του Cosmos FM και προς τους ακροατές μας βέβαια ιδιαίτερα. Θα απευθύνω όχι ακριβώς χαιρετισμό, αλλά μία υπόσχεση και μία πρόσκληση. Η υπόσχεση είναι ότι οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, οι 8 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, 4 άνδρες, 4 γυναίκες, η απόλυτα ισότιμη συμμετοχή, 3 άνθρωποι του πολιτισμού, με επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, βουλευτή επικρατείας μας, έναν λαμπρό Έλληνα του εξωτερικού, τέταρτης γενιάς Έλληνα, τον Αλέξανδρο Καζαμία. Αυτή λοιπόν η μικρή κοινοβουλευτική ομάδα θα είμαστε εκεί φωνή και εκπροσώπηση των Ελλήνων και της Αμερικής εξωτερικού. Θα είμαστε εκεί για να σας υπερασπιζόμαστε και θα υπερασπιστούμε βέβαια και τη διεύρυνση της δυνατότητας της ψήφου. Αυτή είναι η υπόσχεση. Η δεύτερη υπόσχεση είναι ότι θα βρεθούμε σύντομα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα σας συναντήσουμε από κοντά. Και η πρόσκληση είναι να σας έχουμε κοντά μας και με τα μηνύματά σας, αλλά και όποτε βρίσκεστε στην πατρίδα. Ήμασταν εμείς που ζητήσαμε οι αντιπρόσωποι των Ελλήνων του εξωτερικού να έρθουν στην Επιτροπή της Βουλής, και πράγματι ήρθαν την προηγούμενη εβδομάδα, και είμαστε εμείς εκείνοι και εκείνες που θα δίνουμε φωνή πάντα στους συμπολίτες μας, στους συμπατριώτες μας από το εξωτερικό. Εγώ αισθάνομαι ούτως ή άλλως μία από εσάς, γιατί έχω ζήσει και στη Νέα Υόρκη εκείνη τη δύσκολη περίοδο το 2001-2002. Πολλούς σας γνωρίζω, πολλούς θα χαρώ να σας γνωρίσω, και να ξέρετε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι πάντα εκεί η φωνή σας. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και να πούμε ότι το Cosmos FM θα είναι ανοιχτό σε όλο το δημοκρατικό φάσμα των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Και σε εσάς καλή συνέχεια, καλημέρα.